Το Ισραήλ χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα. Εμπορικά καταστήματα, θέατρα και γυμναστήρια υποδέχονται ξανά τους πολίτες. Όμως αρκετοί φοβούνται πως το άνοιγμα της οικονομίας είναι προσωρινό, ενώ πιστεύουν πως πρέπει να ξεχάσουμε την ζωή που ξέραμε. Ελπίζω πως η καραντίνα τελείωσε, όμως δεν ξέρω αν η ζωή μας θα ξαναγίνει φυσιολογική. Όμως πρόσβαση σε χώρους αναψυχής όπως γυμναστήρια και θέατρα θα έχουν οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν αναρρώσει από την νόσο και θεωρείται πως έχουν ανοσία. Οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό Green Pass, δηλαδή πράσινο πάσο, που χορηγείται μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα από το Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συναγωγές, θεμένοι και εκκλησίες δέχονται τους μισούς πιστούς σε σχέση με εκείνους που επιτρέπονταν υπό κανονικές συνθήκες. Η χαλάρωση των μέτρων έρχεται ένα χρόνο ακριβώς μετά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα. Τον επόμενο μήνα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του στην Πρωθυπουργία.